Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντικόμητάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομε. Διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την κόμητά αυτή και πάσαν των ημών και χώρων απ' οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού
πυρός μαχαίρας, επιδρομής όλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και εμφυλίου θανάτου, και υπέρ του ύλων εμφαινή και διάδα των γενέσεων των αγαθών και φυλάκων θεόνιμων, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα των και τόσων, την καθημόν και του μέλη, και ρίσαστε ημάς εν της επικειμένης, δικές αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Oh,
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσε τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντάκης Κυρίους άντρας προτάσεις. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον Ισίτων, τον Ήρων και το Έλλον και πλήθυνον αυτά. Εν τη σύγκριση των προσφερόντα δώρα τα αυτά και στον κόσμο σου άρτου και τους εξ αυτών τα λαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίες σου, ότι εσύ ευλογών και τρέχοντας σήμερα Χριστέ, ο Θεός ημών, στην την δόξα να παίρνουμε, στην το ανάμεση του Πατρίου του Παναγίου και του Αθήνα του Χριστού του Νέου, νυν και αίκη σου ένα στον αιώνα. Λουσία το άκεψα και κοίτασα, τη δέχνη του με στο Κύριο, που πέρα το θύσονται, μα δώσα να δουν. Λουσία το άκεψα και οι οποίοι την χάνουν και προστάτες και έφοροι αυτού του χωριού της Γάβλωνης. Και θα ήθελα εσείς στην αγάπη σας να πούνε δύο λόγια για αυτούς τους μεγάλους Αγίους. Το πρώτο που θα έλεγα, αδελφοί μου, είναι ότι το πόσο σημαντικά συνέβαλε ο Άγιος Κωνσταντίνος με την ίδρυση της νέας αυτοκρατορίας να αλλάξει όλη την ιστορία της ανθρωπότητος. Διότι ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας Ρωμαίος ο οποίος υπέγραψε το διάταγμα των Μεδιολάνων που μπορούσαν πλέον οι χριστιανοί να λατρεύουν ελεύθερα τον Θεό. Το γνωστό διάταγμα της ανεξιθρησκείας. Και μέσα από αυτό το διάταγμα, αδελφοί μου, βλέπουμε σιγά σιγά να βγαίνει από τις κατακόμβες η Αγία μας Εκκλησία, να υφαίνεται η θεολογία των πατέρων μας και να δημιουργείται μια νέα ιστορία για την Οικουμένη. Όμως, αδελφοί μου, δεν θέλω να μείνω τόσο σε αυτό το σημαντικό μέρος γεγονός, αλλά να μείνω για να το αντιπαραλύσω με τη σημερινή εποχή που ζούμε. Όχι μόνο εμείς ως Έλληνες, αλλά και σε όλη την Οικουμένη. Όταν λοιπόν ο Άγιος Κωνσταντίνος ανέλαβε την αυτοκρατορία, η αυτοκρατορία, αδελφοί μου, ήταν σε μια παρακμή. Η ηθική, αν θέλετε και η οικονομική από τους πολέμους. Δηλαδή, αν θα θέλαμε να συγκρίνουμε την τότε εποχή του Αγίου Κωνσταντίνου με τη σημερινή εποχή, λίγο θα διαφέρει η μία με την άλλη. Αλλά ο Άγιος Κωνσταντίνος τι κάνει? Θέτει ως τρόπο και σημαία τον Τίμιο Σταυρό. Πλέον αφήνει την επίσημη θρησκεία να αναπτυχθεί ο χριστιανισμός. Προσέξτε όμως, συμφασμένος με τον ελληνισμό. Γιατί τότε, αδελφοί μου, η Ρώμη ήταν μια διεφθαρμένη πόλη. Δεν την κράτησε την πρωτεύουσα στη Ρώμη ο Μέγας Κωνσταντίνος. Την έκτισε αλλού,
στην περιοχή του Βυζαντίου. Γι' αυτό και την ονομάζει Νέα Ρώμη. Για να φύγει λοιπόν πλέον ό,τι διεφθαρμένο και χαλασμένο να μείνει στο παρελθόν και να ανοίξει ένας νέος ορίζοντας. Και ανοίγει αυτός ο ορίζοντας. Αυτός ο ορίζοντας, αδελφοί μου, κράτησε 1.100 χρόνια. Αλλά όταν πάλι οι άνθρωποι άρχισαν να διευθύνονται και να αλωτριώνονται, τότε ο Θεός πάλι επέτρεψε να γίνουν διάφοροι πειρασμοί, αλλά και διάφορες δοκιμασίες. Τώρα θα έρθω σε ένα άλλο σημείο. Βλέπουμε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος συνέβαλε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ είπα έτσι μόνο μερικά για να τα συγκρατήσετε. Πού οφείλεται όμως αυτό, το ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος έκανε αυτήν τη μεγάλη αλλαγή? Οφείλεται στην πίστη του. Ποιος την εμφύτευσε την πίστη του? Η μάνα του η Χριστιανή, η Αγία Ελένη. Και τώρα θα έρθουμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας. Το τι κάνουν οι σημερινές μανάδες. Προς Θεού, δεν θέλω να κατηγορήσω καμία. Αλλά μήπως αρκεστήκαμε στο πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, στο πώς θα μάθουν μια ξένη γλώσσα, το πώς θα μπουν στο διαδίκτυο, το πώς θα προκόψουν υλικά και αφήσαμε τα πνευματικά, αφήσαμε την διαπαιδαγώγηση, αφήσαμε, προσέξτε αυτό που θα πω, να δημιουργήσουμε ήθος στα παιδιά μας. Κάποτε οι αρχαίοι προγονείς μας είχαν τους ηθοποιούς, όχι σαν τους σημερινούς, ανηθοποιούς. Ηθοποιούς οι οποίοι έκαναν το ήθος των παιδιών. Σήμερα, αδελφοί μου, ούτε οι ηθοποιοί υπάρχουν για να κάνουν το ήθος των ανθρώπων, ούτε σχολεία, συγχωρέστε με οι δάσκαλοι. Έμεινε μόνο αυτός ο ιερός θεσμός της οικογενείας. Αυτή η ιερή μορφή της μάνας. Και αυτή πρέπει πάλι να αναλάβει τη σκητάλη, έτσι ούτως ώστε να μπολιαστεί στα σημερινά μας παιδιά η πίστη μας, η Αγία, το ήθος, η ανθρωπιά. Διότι το φιλότιμο, η αγάπη, η ελεημοσύνη, η προσφορά, η αλληλεγγύη, λείπουν αυτά σήμερα, διότι με τα παιδιά μας δεν ασχολούμαστε όπως θα έπρεπε. Έχουμε περιοριστεί μόνο σε συγκεκριμένα πράγματα. Και ενώ ο Άγιος Κωνσταντίνος μεγάλωσε σε ιδωλατρικό σπίτι, γιατί ο πατέρας ήταν ιδωλολάτης, η μάνα του όμως τον διαπαιδαγωγούσε χριστιανικά. Γι' αυτό και μνημονεύεται μαζί του η μητέρα, η Αγία Ελένη. Αυτή ήταν η μήτρα, όχι μόνο τις οποίες εξήλθε ο Άγιος Κωνσταντίνος, που ανατράφηκε και πνευματικά ο Άγιος Κωνσταντίνος. Λέγεται ότι όταν συνεκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ενώ έπρεπε να μπει τελευταίος και να σηκωθούν όλοι όρθιοι, όταν είδε τα στίγματα των μαρτυρίων σε ιεράρχες, σε ιερείς, σε διακόνους, δεν κάθεσε στον θρόνο του. Κάθεσε κάποιος ακροατής από σεβασμό στους ιεράρχες, στους οποίους ήταν αποτυπωμένα τα μαρτύρια που τους είχαν κάνει δωρολάτες. Και όταν έκτιζε την Κωνσταντινούπολη, την Νέα Ρώμη, παρακάλεσε όλοι να ευλογήσουν, γιατί έγινε στην Νίκαια η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, να ευλογήσουν
Σήμερα όμως έχουμε αλλάξει τον θέσμο, τον παπά ή τον δεσπότη σαν θέσμο. Δεν πιστεύουμε στον αγίασμο. Συγχωρέστε με, αλλά ξέρετε κάτι. Έλεγε ένας σοφός και δεν τελειώνει. Η εποχή που διανύουμε και περπατούμε είναι μπρος κρεμός και πίσω. Τον κρεμό μπορούμε να τον αποφύγουμε. Το ρέμα όμως μπορούμε να το γεφυρώσουμε. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε ως γένος, ως έθνος. Να γυρίσουμε στην παράδοσή μας που θέλει τον θεσμό της οικογενείας, που θέλει την ελληνοορθόδοξη πίστη μας. Βλέπω και χαίρομαι την Εκκλησία από τους χωριανούς και λέω τι ωραία που τιμάτε σε αυτή την ημέρα και έρχεσαι στο χωριό σας και άλλοι μπορεί να μένετε στον Αμυρό. Αυτή είναι η ρίζα μας. Και τη ρίζα πρέπει να την προσέχουμε. Αν ξεραθεί η ρίζα, δεν βγάζει ξανά βαστάρια. Και πρέπει να κοιτάξουμε τη ρίζα μας. Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να αρχίσουμε τους εαυτούς μας να τους διορθώνουμε. Συναντιμούμε τους Αγίους, θα γλεντήσετε, χαρά θα είναι. Το χαίρομαι κι εγώ. Όμως όταν θα κλείσουν όλα, θα σταματήσουν όλα, να διαρωτηθούμε τι έκαναν αυτοί οι Άγιοι για μένα, τι πρέπει εγώ να κάνω για την πορεία των παιδιών μου, για το μέλλον των παιδιών, για το μέλλον της χώρας μου, για το μέλλον της πίστεώς μου. Το πρώτο πράγμα που θα πάρεις ως απάντηση είναι να αρχίσεις να διορθώνεις τον εαυτό σου και να γίνεις υπόδειγμα, γιατί έχουμε ανάγκη από υποδείγματα στη σημερινή εποχή. Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ τον ιερέα σας, τον πατέρα Ευάγη, για την ευγενική πρόσκληση, που και εδώ αυτός στο χωριό σαν Κρήτας αγωνίζεται, κοντά σας όλοι μαζί, που είχε την ευγενική χαρά να με προσκαλέσει και σήμερα να είμαι μαζί σας συμπροσευχόμενος και συμπανηγυριστής σε αυτή την όμορφη μικρή πανήγυρη του Αγίου Κωνσταντίνου και Λέξης της Γάβηλας. Εύχομαι και προσεύχομαι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, να αναλογιστούμε λίγο αυτά τα λόγια και να τα βάλουμε στην καρδιά μας. Κάτι καλό θα βγει. Η ελπίδα όσο υπάρχει μέσα στην καρδιά μας δεν θα σβήσει ποτέ το έθνος και τα παιδιά μας θα έχουν μια προοπτική να συνεχίσουν. Αρκεί να μην σβήσει η ελπίδα του καρδιά μας. Αλλά για να διατηρηθεί η ελπίδα να μένει, θέλει θυσία, θέλει κόπο, θέλει να λίγο να δώσουμε προσοχή. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Είναι από λίγη στο δούλου σου, λες που είναι καθαρίδο σου, είναι το διήδο, είναι το φίλος ο κυριός σου, ο ειδήμας του καθώς σου, τον πάνω του λαό, πώς θα αποκάλεις την αφήνω και τον ξαναλό σου, Ισραήλ. Ακραυγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο, το μέγα έλεος. Τον δίκον εν ουρανό θεά
Πάσε δυνάμεις των επουρανίων εγκαλάζοντων. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν δικόμητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και Πνεύματι, και αή και εις αιώνας των αιώνων. Κωνσταντίνε σήμερο, συν τιμή τρίτη ελέγχη, των σταυρών εκφαίνουσι, το πανσεβάσμιον ξύλων, πάντων τον Ιουδαίο Thank you.